Τζάμπα Κάστ με τον Πάνο και τον Κυριάκο. Νούμερο 10, εσείς, Κυριάκο. Ναι, ακριβώς. Φτάσαμε στα 10 JabbaCast, που σημαίνει και 10 εβδομάδες, έτσι, συνεχόμενες. Συνεχόμενες, χωρίς κανένα κενό. Τι έχουμε για αυτή την εβδομάδα? Κλασικά και εικονογραφημένα. Μάλλον δεν εικονογραφημένα, είναι ακουστικά μόνο. 7 προτάσεις. Δωρεάν εσύ. Προτάσεις, ωραία. Ξεκινά. Νούμερο 1. Ξεκινάω. Νούμερο 1. Πάμε. Η μαγική συντόμευση στα Windows 10 που θα σε σώσει, λέμε. Και ποια είναι αυτή η μαγική συντόμευση? Ποια είναι? Λοιπόν, πατάμε το πλήκτρο των Windows, ναι, αυτό με τα παραθυράκια που υπάρχει εκεί στο... Κατά αριστερά στο πληκτρολόγιο μας. Μπράβο, δίπλα στο Alt. Και μαζί με το V, το V στα αγγλικά. Ωραία, μόλις το έκανα. Ναι, τι σου εμφανίζει? Ένα clipboard, ένα σημειωματάριο. Είναι ένα clipboard, μπράβο, ένα πρόχειρο, ας πούμε, το οποίο δείχνει τις 25 τελευταίες σου, τα τελευταία σου copy, όχι paste, τα τελευταία copy που έχεις κάνει. Α, καλό αυτό. Ωραία, άρα κάποια πράγματα που τα κάνουμε συχνά copy-paste. Εμένα με βόλεψε απίστευτα αυτό, γιατί χρησιμοποιώντας το, επειδή κάνω αρκετές φορές copy και διαφορετικά πράγματα, μπορώ να κάνω, ας πούμε, 5, 6, 7 copy και να είναι αποθηκευμένα εκεί. Και μετά τα καλώ με το Windows πλήκτρο και το το Windows V. Και V, μπράβο, και τα χρησιμοποιώ αμέσως εκεί που θέλω. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λειτουργία ενσωματωμένη στα Windows. Ωραία. Έχουμε βάλει και σε προηγούμενο JabbaCast άλλες συντομεύσεις. Οπότε καλό είναι να τις μαθαίνουμε σιγά σιγά για να γίνεται πιο γρήγορα η δουλειά μας. Ωραία. Πάμε στο νούμερο 2. Πάμε στο νούμερο 2. Έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει τα USB μας, μάλλον μπορεί να φτιάξει κάποια χαλασμένα USB. Και όταν λέω χαλασμένα, όχι το hardware. Τι κάνει? Οι δημιουργοί του προγράμματος μπορεί να κάνει, λένε ότι μπορεί να κάνει αυτόματα κάποιες ενέργειες. Ο χρήστης δεν κάνει τίποτα, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Και μπορεί να διορθώσει κάποια σφάλματα που βγάζουν τα USB sticks και τα ονομάζει Code 19, Code 31 και ούτω καθεξής. Αλλά και γνωστά, λέει, προβλήματα που εμφανίζονται στο Device Manager. Γενικά κάποια προβλήματα, κάποιες φορές δεν μας ανοίγει το USB, δεν το αναγνωρίζει ή το βγάζει κάπως αλλιώς. Αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Έχω συναντήσει παρόμοια προβλήματα, ανεξήγητα, ας πούμε. Ναι. Και δεν μπορούσα να ανοίξω σε έναν υπολογιστή ένα USB, ας πούμε. Ενώ άνοιγε παντού σε άλλα μηχανήματα, ας πούμε, και σε ένα. Ναι. Γενικά είναι χρήσιμο. Όποιος έχει ένα πρόβλημα με το USB, θα δοκιμάσει και αυτό το πρόγραμμα που ξέρετε, μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να έχω ένα χαλασμένο USB κάπου, θα το ψάξω να το δοκιμάσω. Ναι, ναι. Και μιλάμε, ο χρήστης δεν κάνει τίποτα, έτσι. Απλά βάζει το πρόγραμμα, το τρέχει και το πρόγραμμα αναλαμβάνει όλα τις επιδιορθώσεις. Τις διορθώσεις και σου λέει τι πρόβλημα υπήρξε. Μάλιστα. Πάμε κάτι ακούγεται. Κάτι σφυρίζει, δεν ξέρω τι είναι. Παρ' όλα αυτά πάμε εμείς στο νούμερο 3. Λες το USB να σφυρίζει? Μπορεί. Λοιπόν, 3. Πάμε στο 3. Έχουμε να κάνουμε με το Popcorn Time. Είναι πασίγνωστο πρόγραμμα. Το οποίο συχνά πυκνά έπεφτε, ανέβαινε, ξαναέπεφτε, ξανανέβαινε, αλλά τώρα είναι αρκετό καιρό επάνω. Έχει να κάνει με διάθεση ταινιών και σειρών με υπότιτλους ελληνικούς και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το χρησιμοποιεί εκατομμύρια κόσμο σε όλο τον κόσμο. Το οποίο τι κάνει? Με τη μέθοδο του, όπως δουλεύουν τα torrent, δουλεύει και αυτό. Δηλαδή μοιράζεται από διάφορους χρήστες και μπορείς να βλέπεις live την ταινία, ας πούμε, καθώς μοιράζεται, καθώς κατεβαίνει και όλος και στον υπολογιστή σου. Δεν χρειάζεται να κατέβει και να τη δεις ολόκληρη. Κατάλαβα. Ναι. Και υπάρχουν και ελληνικοί υπότιτλοι μέσα. Ναι. Καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να δει ταινίες και σειρές. Ναι, ναι. Είναι βέβαια στην γκρι ζώνη των παράνομων με πνευματικά δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και μη συνιστούμε αυτά τα πράγματα να κοιτάξει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Πάντα. Και πάντα με ο καθένας με τη δική του ευθύνη και μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει, αφού υπάρχουν έξω στο διαδίκτυο
και δεν τα έχουν κλείσει, ο καθένας μπορεί να δει ή να μην δει. Έτσι. Είναι στην κρίση του. Ωραία. Πάμε στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 είναι ένα παιχνίδι και ένα φλιπεράκι arcade, pinball arcade, το οποίο είναι γνωστό σε πολλούς κατόχους και κονσολών. Υπάρχει παντού δηλαδή, σε Android, σε iOS, σε PlayStation, σε Xbox, και λέγεται Pinball Arcade. Λογικά θα το έχεις πετύχει ψάχνοντας για δωρεάν. Το έχω δει. Αυτό είναι, το βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα και κατάφερε να σκαρφαλώσει στο top 7. Έχουμε να επιλέξουμε πολλά τραπέζια για φλίπερ ή είναι ένα? Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου ένα. Έχει πάρα πολλά τραπέζια. Με διάφορα θέματα, ας πούμε, από ταινίες, από κόμιξ τα λοιπά. Γίνεται χαμός δηλαδή, και προσωμιώνει σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό φλίπερ. Δεν ξέρω αν το έχεις παίξει. Το έχω αλλά... δει, είναι σαν να βλέπεις αληθινό φλίπερ όμως. Ναι, σαν να βλέπεις αληθινό φλίπερ. Δηλαδή αυτοί που αρέσκονται σε αυτά τα παιχνίδια θα βρουν το μάστορά τους εδώ. Τέλεια. Αν παίζατε με τις ώρες δηλαδή το δωρεάν φλιπεράκι που είχαν τα Windows, εδώ πέρα θα λιώσετε. Καλά, ναι. Μιλάμε για τρισδιάστατα τα πάντα. Πάμε στην πρόταση νούμερο 5. Έχουμε να κάνουμε με ένα ωραίο tip στα Windows 10, με το οποίο τι μπορούμε να κάνουμε. Διώχνουμε όλα τα παράθυρα που έχουμε ανοιχτά. Ας πούμε έχουμε 10 παράθυρα ανοιχτά, όχι στο browser μόνο. Γενικά, όχι καρτέλες, γενικά, εφαρμογές, τέτοια. Με μια απλή κίνηση, με ένα τρέμουλο επάνω στο παράθυρο που έχουμε μπροστά μας, το κουνήσουμε λίγο, θα εξαφανιστούν όλα τα άλλα παράθυρα που βρίσκονται πίσω. Και με το αντίστοιχο πάλι το ίδιο, πάλι θα εμφανιστούν. Έχω κοτσάρει και ένα βίντεο που έφτιαξα στο άρθρο, το οποίο δείχνει ακριβώς τη διαδικασία. Έχει πολύ πλάκα και, μπορεί να είναι και χρήσιμο. Εγώ πολλές φορές, ας πούμε, έχω φορτώσει τον υπολογιστή με πολλά παράθυρα και ψάχνα, ας πούμε, κατέβαζα, έκανα minimize συνέχεια, ας πούμε, για να φτάσω στο επιθυμητό. Και δεν μου λες, θέλει να κατεβάσουμε κάτι ή κάνουμε εμείς με το ποντίκι? Όχι, όχι, τίποτα, υπάρχει στα Windows μέσα είναι αυτή η δυνατότητα. Απλά δεν το ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, και το έχουν ονομάσει AeroShake, κάπως έτσι. Δηλαδή απλά κουνάς το παράθυρο έτσι, το τρεμοπαίζεις δεξιά-αριστερά και όλα τα παράθυρα από πίσω φεύγουν κάτω, άμα θέλεις και τώρα. Ναι, ναι, το έκανα μόλις. Και μου κατέβασε το πρόγραμμα εγγραφής. Ξανακάτω πάλι θα εμφανιστεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ήξερα πραγματικά. Δηλαδή κρατάς με το ποντίκι το αριστερό κλικ στο παράθυρο, το σέρνεις έτσι λίγο γρήγορα και ναι, όντως μου τα κατεβάζει όλα κάτω τα υπόλοιπα. Τα κατεβάζει όλα κάτω. Εγώ το έκανα γιατί εγώ πολλές φορές χωρίς πλάκα, επειδή δουλεύω με πολλά παράθυρα και θέλω να φτάσω στην επιφάνεια εργασίας, γιατί έχω βάλει κάτι εκεί και πρέπει να κάνω minimize, ας πούμε, 5-6 εφαρμογές, ας πούμε, για να φτάσω εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο, παπ, κατευθείαν μου εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας. Θέλει να τα δουλεύεις αυτά, γιατί στο τέλος θα πατάς το κουμπί των Windows με το V και θα περιμένεις να κλείσουν τα παράθυρα. Θα κουνάς το παράθυρο γιατί θα νομίζεις ότι θα ανοίξουν οι συντομεύσεις. Χαμό. πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, οπότε να τα δουλεύουμε συχνά για να μας γίνουν έτσι κτήμα μας. Κατάφερε και αυτό να πάει υψηλά στην εβδομάδα που μας πέρασε, αν και ανέβηκε μόνο πρόσφατα, 18 Τρίτος που ανέβηκε. Τίποτα, τρεις μέρες. Ωραία. Πάμε στην πρόταση νούμερο 6. Πάμε για ένα συμβουλευτικό άρθρο και how-to ταυτόχρονα, που έχει να κάνει με το κακό σήμα στο Wi-Fi μας στο σπίτι. Τι φταίει στην ουσία. Έχουμε πέντε πιθανά προβλήματα που μπορεί να συμβαίνει σε ένα σπίτι ή με το Wi-Fi. Και στο τέλος λέμε και... παραπέμπουμε σε ένα άλλο άρθρο που έχουμε γράψει και λέμε πώς να ενισχύσουμε μπακαλίστικα. Μπακαλίστικα, αλλά κάνει δουλειά και δωρεάν το σήμα μας με το κλασικό τρόπο, με το αλουμινόχαρτο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά με το κουτάκι της μπύρας, μάλλον. Με ένα κουτάκι της μπύρας και πραγματικά δίνει 2-3 μπάρες παραπάνω στο σήμα μας με αυτό το τρόπο. Αυτό είναι παλιό άρθρο, το είχα διαβάσει, κάτι μου θυμίζει. Αυτό το συγκεκριμένο τώρα, αυτό το τι φταίει για το κακό σήμα, είναι και αυτό 18 Τρίτου, αλλά το άλλο με την πύρα, με το κουτάκι της πύρας, είναι παλιό. Ναι. Εκείνο με μια κοπέλα, νομίζω ήταν το βίντεο που έδειχνε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μια κοπέλα που έδειχνε πώς να ενισχύσεις βάζοντας ένα κουτάκι πύρα. Άμα είναι κοκακόλα, πειράζει. Εντάξει, πύρα. Όχι, βέβαια.
Οτιδήποτε, αρκεί να έχει αυτό το αλουμινένιο που έχουν τα κουτάκια. Και να πούμε επιγραμματικά, αυτά που εμποδίζουν το Wi-Fi συνήθως είναι η τύχη, μεταλλικές επιφάνειες και έπιπλα ακόμα, πλυντήρια ρούχων και ψυγείο, ότι έχει ηλεκτρικό μέσα, ας πούμε, και τέτοια. Ακόμα και ο καθρέπτης που αντανακλά, ας πούμε, είναι κακό άμα είναι κοντά σε έναν καθρέφτη, ας πούμε, το τέτοιο. Και τα λαμπάκια. Γιατί τα λαμπάκια, λέει, στο εσωτερικό τους έχουν τσίπ που παράγει μαγνητικό πεδίο και το οποίο αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρικά κύματα του ρούτερ, λέει, κτλ. Καλά, αν τα αποφύγουμε όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε. Θα πάμε να μείνουμε έξω. Σε καμία αυλή. Ναι, εντάξει, λέμε τώρα να έχεις πολύ κοντά αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή να είναι κάπως ανοιχτό το μέρος που θα έχεις στο τέτοιο. Να μην είναι από εδώ δεξιά βιβλία, από εκεί έπιπλο, γύρω-γύρω να πούμε, και μόνο από πάνω πάει κεραία. Θα το κρεμάσουμε από το ταβάνι το router. Καλή ιδέα. Ωραία, πάμε και στην 7η και τελευταία επιλογή για σήμερα. Πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι και αυτό ένα tip, φτιάχνουμε ένα σκριπτάκι βασικά με την κατάληξη BAT, που είναι τα BAT αρχεία, δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις, τα οποία αυτοματοποιούν κάποιες διαδικασίες στον υπολογιστή μας. Αλλά εδώ τι έχουμε κάνει εμείς, δημιουργούμε ένα σκριπτάκι το οποίο ανοίγει όλες τις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε συχνά. Δηλαδή, φτιάχνεις αυτό το αρχείο και με διπλό κλικ το εκτελείς και ανοίγει τις σελίδες που θέλεις πάντα. Ωραία. Βέβαια, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν σε κάποια σχόλια και είπαν, αφού αυτό γίνεται, λέει, και με τον browser που έχουμε, δηλαδή μπορούμε να αποθηκεύσουμε ή να ανοίξει, ας πούμε, ξανά εκεί που σταματήσαμε, υπάρχει αυτό στους browsers, να κλείσουμε τελείως τον browser και να ανοίξει από εκεί που σταματήσαμε, μόλις καρτέλες ανοίξει. Βέβαια, αυτό όλοι δεν το χρησιμοποιούν ή δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, ας πούμε. Ή δεν χρησιμοποιούν browser, άλλο λένε, για να συγχρονίσει, ας πούμε, και μπορεί να το ανοίξει και από άλλον υπολογιστή με το δικό σου κωδικό. Ο άλλος δεν θέλει να έχει το κωδικούς, δεν θέλει να έχει καν λογαριασμό στην Google. Αυτό τι κάνει, παίρνεις το σκριπτάκι, βάζεις 2-3 σελίδες σε ένα σκριπτάκι που λες ιστοσελίδες για τη δουλειά μου, ας πούμε. Ένα άλλο σκριπτάκι με 2-3 ιστοσελίδες που λες ιστοσελίδες για να παίζω παιχνίδια, ας πούμε. Και μπορεί να το μεταφέρεις παντού, ας πούμε, οπουδήποτε, και σε φλασάκι, να πάει να το ανοίξεις και σε έναν άλλον υπολογιστή, στη δουλειά, στο ένα στο άλλο. Δηλαδή, είναι πιο εύχριστο και πιο φορητό όλο αυτό που μπορείς να κάνεις. Και είναι και θέμα γούστου, ας πούμε. Είναι θέμα γούστου. Εύκολο τώρα, βλέπω την διαδικασία, είναι πολύ εύκολο. Βέβαια, με τα μπάτσα αρχεία, με αυτά θα μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα και λέμε να κάνουμε μια σειρά με διάφορες λειτουργίες που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ανοίξεις προγράμματα που χρησιμοποιείς με ένα κλικ. Ας πούμε, ανοίξεις 2-3 προγράμματα. Ας πούμε, παπ, με ένα κλικ. Χωρίς να πηγαίνεις στο πρόγραμμα κτλ. Τα batch αρχεία είναι πολύ βολικά, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνα κιόλας. Μην ανοίγουμε batch αρχεία που βρίσκουμε στο διαδίκτυο, γιατί μπορεί μέσα να έχουν γράψει, ας πούμε, σβήσιμο όλο το φάκελο των Windows, ας πούμε. Και να σβήσει με ένα κλικ το φάκελο. Γι' αυτό θα μάθουμε και θα μάθει και ο κόσμος μαζί με εμάς πώς μπορεί να φτιάξει τα δικά του. Έτσι. Ωραία, αυτές ήταν οι 7. Αυτά ήταν. 7 προτάσεις για αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα social media που μας βρίσκετε. Υπάρχει και συγκεκριμένη σελίδα JabbaCast στο Facebook, όπου τα βρίσκετε όλα μαζί εκεί πέρα. Ξεχνάμε να το λέμε αυτό. Έτσι, ναι, δεν το έχουμε πει ποτέ βασικά, νομίζω. Ωραία, οπότε εκεί πέρα μπορείτε να αφήνετε και σχόλια και τι θα θέλατε να δείτε στα επόμενα JabbaCast. Εντάξει, Κυριακό. Αυτά είχαμε να πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους αναγνώστες ραντεβού και ακροατές. Την επόμενη Κυριακή, 28 Μαρτίου. 28 Μαρτίου, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε κοντά σας. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια.